Σήμερα η αλήθεια είναι ότι αυτό το παιχνίδι το θέλαμε πάρα πολύ. Έπρεπε να κερδίσουμε και λόγω βαθμολογίας και λόγω της του κακού αποτελέσματος από το προηγούμενο παιχνίδι, το οποίο μας έδειξε λίγο ψυχολογικά. Έπρεπε να βρούμε τα πατήματά μας, έπρεπε να ανορθώσουμε λίγο το ηθικό μας και να μπορέσουμε να σταθούμε απέναντι σε αυτή την ομάδα της Νηρίτες Θείας, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι ένας πολύ αξιόλογος και πολύ δύσκολος αντίπαλος. Το σημερινό παιχνίδι πιστεύω ότι ήταν κλειστό παιχνίδι, υπήρχαν φάσεις και από τις δύο ομάδες. Καλός ή κακός, καταφέραμε, καλός για εμάς σίγουρα, καταφέραμε να σπάσουμε την αντίπαλη άμυνα. Δουλέψαμε κάποια πράγματα στην προπόνηση τα οποία θα βοηθήσαν για αυτό το παιχνίδι. Μας βγήκαν αρκετά από αυτά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι εννοείται και προσπαθούμε για το καλύτερο από εδώ και πέρα για τη συνέχεια. Αυτός είναι πολύ κοντά βαθμολογικά. Κυνηγάμε το καλύτερο, εννοείται ότι η άνοδος είναι μέσα στους στόχους μας. Αν καταφέρουμε θα την κυνηγήσουμε όσο το δυνατό περισσότερο. Μας ενδιαφέρει να είμαστε δυνατή ομάδα, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα παιχνίδια, να είμαστε μια ομάδα που ο αντίπαλος θα μπορεί να την υπολογίζει και θα προσπαθήσουμε να πρωταγωνιστήσουμε στη βαθμολογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήταν στην κερκίδα πάλι και ήταν στο γήπεδο. Ήρθανε Κυριακή, μεσημέρι Κυριακής, να μας βοηθήσουν, να μας εμψυχώσουν. Σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί ακόμα περισσότερος κόσμος να είναι στο γήπεδο, γιατί το γυναικείο είναι ένα κομμάτι και το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι πολύ παρεξηγημένο και δυστυχώς δεν έχει μεγάλη προσέλευση στα γήπεδα, δεν έχουν τα γήπεδα μεγάλη προσέλευση από κόσμο που θα έπρεπε για να βοηθήσουμε τα κορίτσια που επιθυμούν να κάνουν αυτό το πράγμα που το επικροτούμε όλοι και το θέλουμε. Σίγουρα πιστεύω θα έπρεπε να υπάρχει και άλλος κόσμος στο γήπεδο. Κάνω πρόσκληση αυτή τη στιγμή στον κόσμο να εμφανιστεί στο γήπεδο, να μας ενισχύσει και όχι μόνο εμάς, όλες τις γυναικείες ομάδες, γιατί το γυναικείο είναι κάτι που θα πρέπει να εξελιχθεί στην Ελλάδα και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα που έχουν μείνει ανεκμετάλλευτα στην Ελλάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο.